Σήμερα, μέσα στη διεθνή κρίση και εξαιτίας της, το δημοσιονομικό μας έλλειμμα υπολογίζεται γύρω στο 4,5 για το 9, γύρω στο 4,5 για το 9, ενώ για τις περισσότερες χώρες κυμαίνεται από 5 μέχρι 13%. Φανταστείτε, σήμερα μέσα στην κρίση η Νέα Δημοκρατία έχασε έδαφος λιγότερο από ό,τι εταίρη της. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν πράγματι θωράκισε την οικονομία και αυτό φάνηκε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν πράγματι θωράκισε την οικονομία και αυτό φάνηκε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν πράγματι θωράκισε την οικονομία και αυτό φάνηκε όταν προέκυψε η διεθνής κρίση. Πολλοί βέβαια θεωρούν ότι πολλά από αυτά για τα οποία κατηγορήσατε το ΠΑΣΟΚ είναι δικαιολογημένα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία παρέδωσε μια άθλια οικονομική κατάσταση και πολλοί θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν παρέδωσε απλώς μια άθλια κατάσταση, αλλά είπε και ψέματα προεκλογικά για την οικονομία. Ενώ μας διαφήμιζε ότι λέει την αλήθεια, μας άφησε να κοιμόμαστε ήσυχοι νομίζοντας ότι το έλλειμμα είναι στο 6 ή στο 7% και ξημέρωσε η επόμενη μέρα των εκλογών με το έλλειμμα στο 12%. Κοιτάξτε, δεν υπόθηκαν ψέματα πρώτων εκλογών από τον Καραμαλή, υπόθηκαν αλήθειες. Την επομένη των εκλογών φοβάμαι ότι αυτό το οποίο έγινε είναι φτιάχτηκε μια μαγική εικόνα. Και θα σας πω ότι ενώ ασχολούμαι με τον προϋπολογισμό πάρα πολλά χρόνια όπως ξέρετε. Έγινε μετάθεση εσόδων στον επόμενο χρόνο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τα τελευταία λέτε ότι έγινε μαγείρεμα δηλαδή. Μαγείρεμα. Τα τελευταία χρήματα του κούπου σου του τρίτου και τα χρήματα του ΕΣΠΑ από την Ευρώπη θα μπουν στο 10. Έγινε μαγείρεμα στο ζήτημα ορισμένων δαπανών που έπρεπε να γίνουν ως δαπάνες με δόσεις, τα ομόλογα για παράδειγμα, τα νοσοκομεία κτλ. Να μπούμε σε λεπτομέρειες. Στο 10 έγιναν αυτά το 9. Και έτσι από κάπου που θα έπρεπε γύρω στο 8-8,5 εγώ επελόγιζα να είναι το έλλειμμα, πράγματι πρόκειται να το βγάλουμε γύρω στο 12. Ασχολούμαι με τον προϋπολογισμό πάρα πολλά χρόνια όπως ξέρετε. Γύρω στο 8-8,5 εγώ επελόγιζα να είναι το έλλειμμα.